Εγώ είχα την εντύπωση, κύριε Καναβάκη, αλήθεια το λέω, εδώ και μήνες που κάνουμε ρεπορτάζ και που μεταφέρουμε στους τηλεθεατές το σφιγμό των αποσταγματοποιών, τη μία να το συγκρίνουν με τα κλασικά ενοπνευματώδη, την άλλη να μπαίνει η ρήτρα στην παραγωγή. Είχα την εντύπωση ότι μέχρι και να διαβάσω το δημοσίευμα ότι κάποια από τα θέματά σας θα είχαν επιληθεί. Ήδη έχουν γίνει κάποιες συζητήσεις. Αλλά από ό,τι βλέπω, καζάνι που βράζει και ο τίτλος είναι ενδεικτικός. Επειδή ο κύριος Παπαδάκης έχει ασχοληθεί αρκετά με το κομμάτι αυτό από παλιά, ναι, ξέρει ακριβώς τι συμβαίνει. Τα προβλήματα είναι αρκετά. Τα συμφέροντα πολύ μεγάλα. Περισσότερα και μεγαλύτερα. Και μεγαλύτερα. Και έχουν μείνει οι παραδοσιακοί αποσταγματοποιοί να χτυπιώνται από γύρω-γύρω. Να βοηθήσουμε τους τηλεθεατές να καταλάβουν. Κωδικοποιήστε μου λίγο τα προβλήματα. Επιγραμματικά. Αυτή τη στιγμή ένα καυτό θέμα που υπάρχει είναι ο υποαναθεώρησης κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο λεγόμενος, ο περίφημος 92 του 83, που λίγο πολύ αυτός αναθεωρείται προς το χειρότερο. Και λέω αυτό ότι αναθεωρείται προς το χειρότερο, γιατί δεν ξέρουμε σε κάποια φάση, ναι, όταν θα ισχύσει, γιατί ακόμα είναι υποδιαμόρφωση, αν θα μπορούμε εμείς οι παραδοσιακοί, εμείς που, δεν λέω εμείς οι τωρινοί, αλλά οι γενιές, οι προηγούμενοι, που ξεκίνησαν τη διαδικασία της απόσταξης, γιατί μιλάμε από την περίοδο, τη μινωική ξεκινάει αυτή η διαδικασία. Με στοιχεία. Δεν είναι έτσι δεν τα λέμε. Σωστά. Αυτή τη λέξη που χρησιμοποιούσαμε, παλιά είχαμε τη ρακή, μας την πήραν οι Τούρκοι. Τώρα το τσίπουρο, μας λένε, τη τζικουδιά, αυτό και το τσίπουρο, δεν θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε εσείς, γιατί κάποιοι άλλοι που μπήκανε στην πιάτσα αρχές της δεκαετίας του 90, είδαν ότι έχει ψωμί, και αρχίσανε, σου λέει, αυτό είναι ένα πράγμα, και αρχίσανε μέσα από διάφορες μετερτύπια, μέσα από τις υπηρεσίες, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να κατοχυρώσουν τα λεγόμενα προϊόντα με γεωγραφική ένδειξη, να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο «Τσικουδιά Κρήτης», που αυτό, αν είναι δυνατόν, όμως τους το κατοχυρώσανε και τώρα ψάχνουν να δούνε τι θα μας αφήσουν εμείς να χρησιμοποιούμε. Εμείς, λέω και σας είπα, τι εννοώ εμείς. Όλοι αυτοί, οι πρόγονοί μας, εμείς οι σημερινοί και οι μετά από εμάς, πώς θα χρησιμοποιούν, πώς θα λένε το προϊόν αυτό. Αυτή τη στιγμή λέει απόσταγμα φρούτων. Απόσταγμα φρούτων. Ακριβώς. Και μας βάζουν και κάποια όρια όσον αφορά με τους βαθμούς. Και είναι ένα σημαντικό. Και όσον αφορά και την ποσότητα. Και την ποσότητα, τα πάντα. Ακριβώς. Είναι πολλά. Χριστόφορε, καταγράφεις το ρεπορτάζ, το σημειώσαμε προηγουμένως και με τον κύριο Καναβάκη. Χρόνια τώρα. Δεν ξέρω αν εσύ εντοπίζεις τελικά την ειδοποιώ διαφορά του σήμερα, 2020. Για μία ακόμα φορά επαναφέρουμε τα προβλήματα στο χάρτη της τσικουδιάς, τα σημειώνουμε. Και δεν ξέρω τελικά. Τι διαφοροποιείται αυτή τη στιγμή, μιλάμε. Καζάνι που βράζει λοιπόν ο χώρος της κριτικής τσικουδιάς. Ναι. Εμείς αυτό τον τίτλο χρησιμοποιήσαμε στο σημερινό μας ρεπορτάζ στην εφημερίδα Νέα Κρήτη και νομίζω ότι είναι πολύ ενδεικτικός. Εγώ θα σας μεταδώσω μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, σύμφωνα με την οποία στην παγκρίτεα σύσκεψη που διοργανώνει ο Σύλλογος των Αποσταγματοποιών Παραδοσιακής Τσικουδιάς Νομού Λασιθίου για την ερχόμενη Κυριακή στις 5.30 το απόγευμα στο Επιμελητήριο Λασιθίου στον Άγιο Νικόλαο θα παρευρίσκεται προκειμένου και ο ίδιος να μεταφέρει τις απόψεις του και να δώσει και όλες τις τελευταίες εξελίξεις που σηματοδοτεί και η δράση της συνδικαλιστικής οργάνωσης των αποσταγματοποιών σε κεντρικό πια επίπεδο και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αμβικούχων και Αμπελουργών Ελλάδος Βασίλης Παπαγρηγορίου, ο οποίος έχει προσκληθεί από τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας και πρόεδρο του Συλλόγου Αποσταγματοποιών Τσικουδιάς Νομού Ηρακλείου, Τάσο Βρέντζο,
Ο κύριος Βρέτζος ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία να καλέσει τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας μετά την πρόσκληση που και ο ίδιος δέχτηκε από το Σύλλογο του Λαστιού. Η αποδοχή της πρόσκλησης αποδεικνύει έτσι και την αξία και τη χρησιμότητα του να βρίσκεται ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας στη συγκεκριμένη εκδήλωση την Κυριακή, που στόχο έχει όλοι εσείς οι αποσταγματοποιοί, κύριε Καναβάκη, να παραθέσετε, να φτιάξετε για μία ακόμα φορά ένα έγγραφο στο οποίο θα παραθέτετε μέσα όλα εκείνα τα προβλήματα, τα οποία ταλανίζουν το χώρο, ταλανίζουν τον κλάδο και δεν σας αφήνουν τελικά να παράξετε έναν ακόμα θησαυρό της Κρήτης που κατά ψέματα έχει συνδεθεί με το νησί μας. Είναι μια παράδοση, είναι ένας πολιτισμός. Το πρώτο βήμα, αν θέλετε, προς το χειρότερο ήταν ο κανονισμός 92 που άφηνε απ' έξω, αναγνώριζε μόνο το ούζο σαν παραδοσιακό ποτό. Άφηνε έξω και την τζικουδία και το τσίπουρο. Και φτάσαμε στις καταγγελίες που γινόταν επανειλημμένως από τους ντόπιους και από τους ξένες ποτοποιίες. Ναι. Και ξεκίνησαν το 11 και το 12. Καταγγελίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δινόταν απαντήσεις. Υπήρχαν κάποιες, αν θέλετε, παρατάσεις, αλλά όταν έφτασε το θέμα και πίεζε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άρχισε μετά το 2015, αρχίσανε τα μεγάλα προβλήματα. Δηλαδή ξεκινήσαμε το ότι φορολογικά και λογιστικά η τσικουδιά δεν θεωρείται προϊόν αγροτικό. Θεωρείται βιομηχανικό, αντιμετωπίζεται βιομηχανικό προϊόν. Από εκεί ξεκινήσε η όλη διαδικασία. Φτάσαμε πέρυσι στην περίοδο, στην μέση της αποστακτικής περίοδου, στο μέσον 31 Δεκάτου, να έρθει μία εγκύκλιωση της ΑΔΑΕ, με την οποία μείωνε τη χωρητικότητα των γαζανιών και αφενός και αφετέρου μείωνε το ανώτατο επιτρεπόμενο ποσό τσικουδιάς. Το οποίο ανώτατο ποσό... ισχύει μέχρι και σήμερα. Βεβαίως. Ισχύει μέχρι και βεβαίως. Σήμερα. Το οποίο ανώτατο ποσό... ποσότητα. Ναι. Το αναγνωρίζει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Η απόφαση που εκδόθηκε τα αναγνωρίζει όλα αυτά. Αυθαίρετα λοιπόν η εγκύκλιος ήρθε να καταργήσει την ογκομέτρηση, να τη χαλάσει, να την περιορίσει στο 77%, η οποία ογκομέτρηση είχε γίνει από το ίδιο το Γενικό Χημείο του Κράτους με επιστημονικές μεθόδους και με τις εγκυκλίους που είχαν δώσει οι ίδιες υπηρεσίες. Να φανταστώ, Χριστόφορε, ότι οι ίδιοι αποσταγματοποιοί έχουν έρθει αντιμέτωποι και με πρόστιμα, φαντάζομαι. Ακριβώς. Είναι ένα άλλο μεγάλο θέμα σύνολο στην Κρήτη. Το οποίο συμπεριλαμβάνεται και στο επόμενο το σχετικό, το οποίο έχουν ήδη υποβάλει η αποσταγματοποίηση του νομού Λασιθίου προς τον αρμόδιο Υφυπουργό Οικονομικών στην Αθήνα από τον περασμένο Οκτώβριο. Ναι. Εξοδοτικά πρόστιμα, πρόστιμα τα οποία δεν έχουν καμία, εν πάση περιπτώσει, λογική. Γιατί είναι πρόστιμα που καταγράφονται για παραβάσεις, ας πούμε, ναι, επειδή μπορείς να έχεις το αυτοκίνητό σου ρακί και να μην γνωρίζουν πού τη μεταφέρεις. Και το βασικότερο, ότι υπολογίζονται τα πρόστιμα, ναι, σύμφωνα με τη φορολόγηση και το ποσό του φόρου, το ποσοστό μάλλον, του ούζου. Ενώ το ούζο είναι στα 5,5 ευρώ το εμφιάλωμένο, ναι, και η τσικουδιά είναι στο 0,59, μας υπολογίζουν τα πρόστιμα με το 5,5. Δεν τα υπολογίζουν τα 0,59 που αναλογεί. Και μιλάμε τώρα ότι ειδικά αυτό έγινε μετά το 2015. Δηλαδή πρόστιμο που έφτανε για την ίδια ποσότητα στα 1.700, μετά το 2015 έχει πάει 17.000. Και δεν μιλάμε κάποια παράλογα πράγματα, ναι, κάποιες νοθείες, οτιδήποτε, ναι, αλλά μια ψηλοπαράβαση τώρα ή κάτι που ασήμαντο όσον αφορά με την διακίνηση ή με την ποιότητα και οτιδήποτε, γιατί ένα βασικό στοιχείο και για μας είναι και η ποιότητα και η προστασία των καταναλωτών. Βέβαια το σημαντικότερο θέμα νομίζω, και νομίζω θα συμφωνήσει και ο πρόεδρος των αποσταγματοποιών του νομού Λασιθίου, έχει να κάνει με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία απόφαση επιβάλλει να αυξηθεί η φορολόγηση της τσικουδιάς
18 φορές πάνω. Δηλαδή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης της τσικουδιάς. Δηλαδή να πωλείτε τσικουδιά, ας πούμε, το λίτρο πόσο. Έτσι, ενδεικτικά δέστε, να πούμε. Το 18 φορές για να φτάσει στα επίπεδα των ξενόφερτων. Των ξενόφερτων, ακριβώς. Ωστόσο, υπάρχει μια πιο ευνοϊκή, ας πούμε, προσπάθεια, τέλος πάντων, έτσι. Ακριβώς. Υπό προϋποθέσεις. Ναι, κάποιες προϋποθέσεις μπαίνουν, ούτως ώστε να φτάσει, ας πούμε, κάπου στη μέση. Δηλαδή, να πάμε, ξέρω εγώ, εκεί που είναι το ούζο, ας πούμε. Και στη μία περίπτωση, και φυσικά και στην άλλη περίπτωση, μιλάμε για μια φορολογία τέτοια που θα αφανίσει τα καζάνια, θα αφανίσει τους διήμερους παραγωγούς, θα ωφελήσει ενδεχομένως κάποιους ποτοποιούς. Ωστόσο, όλη αυτή η ιστορία θα είναι σε βάρος του πρωτογενή τομέα, της παραγωγής. Δηλαδή των αμπελουργικών προϊόντων, των ίδιων των αμπελουργών. Αφανισμός και αφέμαξη. Ακριβώς, γιατί εμείς οι καζανάριδες δεν λειτουργούμε μόνο για τον εαυτό μας. Εμείς εκφράζουμε και όλους τους αμπελοκαλλιεργητές. Αλλά όπως παραδείγματος χάρη, στο Λασίθι έχουμε γύρω στους 15.000 οικογένειες. Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί που καλλιεργούν τα αμπέλια ή εμείς που καζανεύουμε. Είναι και αυτοί που καταναλώνουν. Είναι οι πάντες. Και εδώ είναι ένα έθιμα. Όποιος έρθει στο σπίτι σου, θα του πεις, έλα να σε κεράσω μια ρακή. Αυτό πιστεύω ότι είναι... Μπορεί να φτάσουμε και σε σημείο να μην το λέμε όμως. Δεν θα μπορείς, γιατί όταν δεν μπορείς να την παράξεις νόμιμα, δεν θα μπορεί να την έχεις στο σπίτι. Και εδώ βλέπετε, όχι, έχει μπει παντού. Είτε σε ξενοδοχεία, είτε σε ταβέρνα, είτε παντού. Με το καλωσόρισμα και όταν φεύγεις ένα αποχαιρετισμό, σου σε χαιρετάνε μια τζικουδιά. Βέβαια. Πάντως, όπως γράφουμε και στα Βρανόφιλου της Εφημερίδας Νέα Κρήτη, ο κόσμος μπορεί να διαβάσει το σχετικό μας ρεπορτάζ, καθώς εμείς βεβαίως δίνουμε συνέχεια σε αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Ο Ιανουάριος του 2020 σηματοδοτεί και μια σειρά συσκέψεων στην Αθήνα με συναρμόδιους πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, όπως επίσης μας είπε ο κύριος Βρέτζος, και βεβαίως θα συμμετάσχουν και οι σύλλογοι της Κρήτης. Άρα είναι το πρώτο βήμα λοιπόν για την Κυριακή. Είχαμε ακριβώς. Να πιέσουμε να δοθούν και να προχωρήσουν τα συμφωνηθέντα. Πράγματι δοθήκαν κάποιες προσωρινές λύσεις. Αλλά όπως παραδείγματος πέρυσι δόθηκε μια και έξω το δικαίωμα του αποστακτικού δικαιώματος να το διαθέσουν οι καζανάριδες. Και ήταν και η τελευταία παρέμβαση που έκανε και η νομική υπηρεσία που μας προσέφερε ο αείμνηστος ο Αντώνης ο Βγόντζας. Το καταφέραμε, αλλά μόνο για ένα χρόνο. Εμείς θέλουμε να επανέλθει, να είναι για κάθε χρόνο. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Δυστυχώς, και εγώ να σας ευχαριστήσω. Υπενθυμίζουμε το ραντεβού των αποσταματοποιών στον ομό Λασιθίου στο επιμελητήριο την Κυριακή στις 5 η ώρα, Χριστόφορε. 5:30. Γιατί σας είπα, είναι πολλά τα θέματα. Ένα πρώτο βήμα προς το δρόμο των διεκδικήσεων για όσους ασχολούνται με το κομμάτι της απόσταξης. Παραδοσιακού μας προϊόντος. Ένα μας ακόμα βήμα. Γιατί είναι πολλά και που έχουν να κάνουν με διάφορα υπουργεία. Όπως τα προβλήματα. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί εινοποίηση, απόσταξη, όλα είναι πολλά. Συζητήσουμε ξανά για τους ξεχασμένους αποσταγματοποιούς, έτσι, από τον νόμο και από τους κρατικούς μηχανικούς. Δεν μπορούν τα συμφέροντα να μπαίνουν μπροστά σε μια παράδοση. 4-5 που το πιώσουν στην Ελλάδα. Έτσι, ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καλά. Πρόεδρε, κύριε Γιάννη Καλή Καναβάκη. Να έχουμε σας και ευχαριστώ πολύ. Το 2020 να είναι πιο... Θα είναι, πρέπει να μπαίνουμε αισιόδοξα. Πιο αισιόδοξα. Και δυναμικά, όπως μπαίνετε κι εσείς, με φόντο βεβαίως στην Παγκρίτια συνάντηση την Κυριακή. Και να συνεχίσουμε να πίνουμε την τσικουδιά, έτσι. Να τη βρίσκουμε και ως καταναλωτές. Αλλά και η παραγωγή να χαθεί τσικουδιά από τα σπίτια μας. Και καλά κάνετε, το τρέχετε και καλά κάνετε και αγωνίζεστε. Έτσι, λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και εσένα, Χριστόφορε.